Καλησπερίζω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαρνέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό το απόσπασμα. Ναι, άκουσα το απόσπασμα. Νομίζω μόνο το όνομά σας δεν είπε. Ναι, δεν πειράζει. Δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Φλωρίδη σε σχέση με το όνομά μου. Γιατί νομίζω ότι έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα η Συντονιστική Επιτροπή και η Ολομέλεια ότι δεν εκπροσωπούμε τους αυτούς μας, αλλά εκπροσωπούμε τη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων. Πρόσφατα τα ίδια έλεγε ο Υπουργός για το θέμα των 8 πρωτοδικαίων στην Αθήνα και 8.821 δικηγόροι ψήφισαν ενάντια σε αυτόν. Αν λοιπόν εγώ τότε δεν εκπροσωπούσα τους δικηγόρους, 8.821 συνάδελφοί μου δεν θα ήταν με την άποψή μου. Όταν έγινε το θέμα με το φορολογικό νομοσχέδιο, τα ίδια έλεγε ο Χατζηδάκης ότι κάποιοι που πολιτευόμεθα και αντιπολιτευόμεθα την κυβέρνηση και βγήκαν στον δρόμο 5.000 δικηγόροι για να διαμαρτυρηθούν με το σχέδιο και πόσοι άλλοι δεν μπορούσαν να κατέβουν στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν. Όταν το ίδιο έγινε πάλι με το σύντημα της, με την επίθεση που δέχτηκε για τους κώδικες, 10.000 υπογραφές μαζεύτηκαν για το. Προφανώς ο κ. Υπουργός. Είστε πολύ πολιτευτές εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο. Σχεδόν όλο το σώμα απέναντί του. Στους κώδικες διαφωνούσαμε εμείς, διαφωνούσε η Ένωση Δικαστών, διαφωνούσαν η σύσσωμη κοινότητα του Πανεπιστημίου. Αντιλαμβάνομαι ότι μερικοί άνθρωποι έχουν μείνει σε ένα γυάλινο πύργο τους. Και προφανώς, ενώ κάποια στιγμή εκπροσωπούσαν το 44,7% των ελεύθερων επαγγελματιών, σήμερα εκπροσωπούν μόνο το 28,2% αυτών. Μείνουν στο 28,2% και ας μας αφήσουν εμάς να εκπροσωπούμε αυτούς που εκπροσωπούμε. Πρόεδρε, να πάμε στην ουσία όσων συμβαίνουν. Σήμερα συνεδριάσατε κι εσείς στο Δικηγορικό Σύλλογο σήμερα. Έχουμε το μεσημέρι. Έχετε εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. Έχετε εκδώσει. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω. Μετά την υπόθεση του συναδέλφου σας, του κυρίου Λίτρα, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος διότι παραβίασε κατά τη δικαιοσύνη κάποιο περιοριστικό όρο, δεν είχε αποφασιστεί η προφυλακισή του αρχικώς, του είχαν επιβληθεί κάποιοι περιοριστικοί όροι όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, άνοιξε αυτή η συζήτηση, έκανε κάποιες εξαγγελίες λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εμένα δεν σας κρύβω, που ασχολούμαι και με τα νομικά ως δημοσιογράφος εννοώ, ότι μου κάνει εντύπωση το εξής. Ήξερα ότι η φύση ενός αδικήματος δεν σχετίζεται με την προφυλάκηση. Με την προφυλάκηση κάποιου. Και ότι η προφυλάκηση αποφασίζεται εάν κρυθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες. Ότι για παράδειγμα ο κατηγορούμενος είναι επικίνδυνος να τελέσει το ίδιο αδίκημα ή δεν έχει γνωστό τόπο διαμονής. Εξηγήστε μου κάτι, υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει αυτό. Δεν λέω καλός ή κακός δεν προφυλακίστηκε ο κύριος Λίτρας. Σύμφωνα με την εξαγγελία του κύριου Φλωρίδη και είπε τη μισή αλήθεια σε αυτό που είπε προηγουμένως. Προφανώς και ο νομοθέτης μπορεί να βάλει όρια στην προφυλάκηση. Όμως το ποιος θα αποφασίσει την προφυλάκηση είναι έργο του δικαστή, όχι του νομοθέτη. Το αν θα μπει κάποιος μέσα στη φυλακή, και αυτό το κάνει ο δικαστής εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία έχει πει ότι την απόφαση για την προφυλάκηση ή όχι θα τη λάβει ο δικαστής με τρεις προϋποθέσεις: ύποπτος φυγής, ύποπτος τέλεση των αδικημάτων. Και τρίτον, ύποπτος να συσκοτήσει, να μην διευκολύνει το έργο της ανακρίσεως. Να αλλοιώσει στοιχεία, για παράδειγμα. Εδώ τι έρχεται και λέει ο κ. Φλωρίδης, ότι όποιος κάνει ένα πλημέλημα ενδοοικογενειακής βίας, μια εξύβριση, ξέρετε πόσες εξύβρισεις γίνονται σε υποθέσεις οικογενειακής βίας. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Ή πόσες απειλές γίνονται, θα σου κάνω, θα σου σκοτώσω, θα σου φάω, θα σε δίνω, θα σε φάω, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Σημαίνει ότι όποιο απλό αδίκημα πλημέλημα τελείται στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βίας, αυτό σύμφωνα με την εξαγγελία Φλωρίδη πάει ως πλημέλημα και υποχρεούται ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να τον πάνε στη φυλακή. Και μάλιστα υπό την απειλή τελευταία και του Αρείου Πάγου, που αν τολμήσουν και δεν τον βάλουν στη φυλακή, θα επικρέμεται αυτόν το φάσγανο της πειθαρχικής διώξεως, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να λειτουργήσει η προφυλάκηση ως προκαταβολή ποινής. Τι έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για όσους μένουν Ευρώπη? Νομίζω ότι ο κ. Φλωρίδης και η κυβέρνηση ήταν από εκείνους που ήταν στην πλατεία Συντάγματος και φωνάζανε «Μένουμε Ευρώπη, όχι μένουμε Ιράν και Πακιστάν». Τι λένε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Κούρτ κατά Αυστρίας του 2021 και Κριστέα κατά Ρουμανίας, ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται η προφυλάκηση σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία έξεστη να είναι εγκληματική για την τέρψη του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν θέλουμε να μένουμε στην Ευρώπη. Και για να θυμίσω και κάτι ακόμα περισσότερο. Μέχρι το 81 υπήρχε νόμος στην Ελλάδα που έλεγε ότι το κακούργημα, όποιος πάει κατηγορούμενος για κακούργημα, είναι υποχρεωτικό να μπει φυλακή.
είστε το 89. Πριν δικαστεί, εννοείται να προφυλακιστεί. Ναι, ναι, προφυλάξει. Για προφυλάξει μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για το μετά τη φυλακή. Όπου έχει διαγνωστεί, έστω και με πρωτόδικη απόφαση. Άρα μέχρι το 81 ο νόμος έλεγε ότι όποιος κατηγορείται για κακούργημα μέχρι φυλακίζεται. Μέχρι το 81, λοιπόν, όποιος κατηγορείται για κακούργημα ήταν υποχρεωτική προφυλάκηση. Είτε ήταν ύποπτος φυγής, είτε δεν ήταν. Μάλιστα. Είτε είχε τέλεση το αδίκη, είτε κινδύνε να τελέσει το. Ήρθε λοιπόν το 81 μια μετακομμουνιστική κυβέρνηση του κύριου Κωνσταντίνου Καραμαλή με ένα μετακομμουνιστή υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Σταμάτη, και είπαν ότι εμείς σεβόμαστε το σύμφωνα με τη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καταργούμε την υποχρεωτική προφυλάκηση για το κακούργημα. Και θα μπαίνει κάποιος μέσα για πλημέλημα ή κακούργημα μόνο αν το κρίνει ο ανακριτής υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως. Τις οποίες δεν τις λέω εγώ, τις λέει το 5 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Προφανώς ο κύριος έχει διαβάσει το μισό Σύνταγμα ή το έχει ξεχάσει από τα πανεπιστημιακά τα αναγνώσματα και το λέει. Ή επιλέγει ποιο επικαλείται. Ορίστε, επικαλείται το Σύνταγμα. Επικαλούμε λοιπόν και εγώ το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Συντάγματος και το σύμβαση της ΕΣΔΑ. Αυτά λένε ότι δεν μπορεί να αποφασίζει ο νόμος ποιος θα μπει φυλακή, αλλά ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Κύριε Βερβέσε, να σας ρωτήσω κάτι και επαναλαμβάνω, θέλω αποσυνδέω πλήρως αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Γίνεται με αφορμή τα όσα έγιναν με την υπόθεση του συναδέλφου σας, του Απόστολου Λιτρά, αλλά την αποσυνδέω πλήρως, γιατί εδώ η συζήτηση είναι πολύ σοβαρότερη. Δεν αποσυνδέεται, κύριε Αραβαντινέδη. Κάθε φορά που προκύπτει ένα περιστατικό στην δημοσιότητα, ο θάνατος της 11χρονης με τον 37χρονο, τώρα η υπόθεση αυτή του. Την κατηγορία την ενδοοικογενειακή βία, αύριο κάποιο άλλο περιστατικό. Κάθε φορά η κυβέρνηση αλλάζει και ένα νόμο. Πριν από ένα μήνα δεν νομοθέτησε η κυβέρνηση και ο κ. Υπουργός. Γιατί δεν τα είχε προβλέψει αυτά στο νόμο. Άρα νομοθετεί για να ικανοποιεί το λεγόμενο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι η άποψή μας και αυτό λέμε. Προφανώς δεν νομοθετεί με βάση το τι πρέπει να λύσει. Πώς πρέπει να λειτουργεί ένας ποινικός νόμος, αλλά με το τι λέει η επικαιρότητα, τι λένε τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχω στο μυαλό μου μια σειρά υποθέσεων, εσείς είμαι βέβαιος ότι έχετε περισσότερες, όπου είχαμε προφυλακίσεις καταχρηστικώς υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, σε άλλες δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία. Έχουμε δει προφυλακισμένους να μην δικάζονται καν γιατί δεν υπήρξαν τελικά ούτε ενδείξεις ενοχής τους ή προφυλακισμένους που αθωώνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να φύγω από τον κύριο Φλωρίδη και να έρθω στις παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου, είχαμε παρεμβάσεις από το ανώτατο δικαστήριο, κύριε Βερβέσε, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Καμία παρέμβαση πειθαρχική δεν έχει γίνει ποτέ, κύριε Ραβαντινέ, όταν κάποιος άνθρωπος μπήκε φυλακή επειδή κρίθηκε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, κατόπιν αθώθηκε, ούτε αποζημιώθηκε από κανένα δημόσιο για την δικαστική αυτή κρίση, ούτε πήγε κάποιος δικαστής κατηγορούμενος για πειθαρχικό παράπτωμα επειδή στέρισε την ελευθερία το μείζον αγαθό ενός ανθρώπου για 12, 15, 18 μήνες. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις είναι καθημερινά στα δικαστήρια που γνωρίζουμε? Ούτε μία ούτε δύο. Να σας θυμίσω την περίπτωση της καθαρίστρια του Κοζάνη. Εκεί θυμάστε για το πλαστό πτυχίο. Λοιπόν, και πόσες άλλες περιπτώσεις άνθρωποι που μπήκαν. Και τι ποινή φυλακή είχε επιβληθεί σε εκείνη την υπόθεση, Ναι, 10 χρόνια. 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Εκεί αυτοί οι δικαστές κρίθησαν πειθαρχικά υπόλογοι. Αναιρέθηκε απόφαση στον Άριο Πάγο. Να θυμίσω την υπόθεση τώρα για να μην πάω μακριά. Με τον 37χρονο και την 11χρονη. Όταν βγήκε η απόφαση. Στην Ηλία, λέτε. Στην Ηλία. Αυτοί οι άνθρωποι. Για την Ηλία, ναι, στον Πόντζα Κίνθου. Ελέγχθηκαν πειθαρχικά αυτοί οι δικαστές τότε. Ασκήθηκε έφεση και ανέρεση στην κακή απόφαση την οποία έβγαλαν. Προήχθησαν οι συγκεκριμένοι δικαστές στην επιθεώρηση δικαστηρίου που έγινε μετά από αυτούς. Προήχθησαν, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Προήχθησαν. Άρα, λοιπόν, άρα εδώ αυτό που μας λέτε, αν καταλαβαίνω σωστά για την υπόθεση της Ηλίας για παράδειγμα, είναι ότι μετά τη δολοφονία της 11χρονης έρχεται με επικοινωνιακό τρόπο η ηγεσία της δικαιοσύνης και λέει τώρα θα σας ελέγξω πειθαρχικά επειδή είχατε δώσει αναστολή μέχρι την έφεση. Αλλά όταν δόθηκε αυτή η αναστολή μέχρι την έφεση, δεν ελέγχθηκε κανείς. Δεν έγινε κάποια ανέρεση, δεν έγινε τίποτε. Ούτε έφεση κάναν στην απόφαση, ούτε ανέρεση, ούτε και τους προήγαγαν κανονικά κατ' εκλογή. Και τους προήγαγαν. Άρα δηλαδή αυτοί που είχαν κρυθεί τότε ότι ήταν σωστή η απόφασή τους, ερχόμαστε μετά επειδή μας έχει βάλει μπροστά η κοινωνία και τα τηλεοπτικά δίκτυα και πρέπει να πούμε κάτι γιατί τον αφήσαμε αυτόν έξω, να έρθουμε τώρα να ελέγξουμε μετά από 4 χρόνια τι είχε γίνει το 20 στην Ήλιστη στο Ζάκυνθο. Πάρα καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ελαντώνη. Μιλάμε για μια πλήρη αποδόμηση. Αυτό δεν αφορά εμένα. Ξέρετε τι θα γίνει αύριο στις οικογενειακές διαφορές, κύριε Ραβαντινέ, όπου ένας θα βρίζει, θα λέει ότι ο άλλος τον έβρισε και επειδή τον εξύβρισε και είναι πλημέλημα, θα υποχρεούται σύμφωνα με την αρχική διάταξη Φλωρίδη να τον βάλει φυλακή. Αυτά αφορούν εμένα που πολιτεύω.
σκέφτομαι, ή αφορούν χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται σήμερα στα δικαστήρια και ξέρετε πόσο έντονες είναι αυτές οι οικογενειακές διαμάχες, όπου μπορούν όλοι από τη μία στιγμή στην άλλη να βρεθούν κατηγορούμενοι. Και μάλιστα, χωρίς να καταθέτει το θύμα, θα πηγαίνει με μια κατάθεση που θα την έχει δώσει μια καταγγελία και θα δικάζεται χωρίς να υπάρχει ακροαματική διαδικασία. Όπως τώρα και με τους αστυνόμους. Θα μπορεί να διαβάζεται λίγα κατά τους αστυνόμους, να μην πηγαίνει στο κρατήριο. Θα παίρνει λοιπόν κάποιος, θα κάνει μια καταγγελία, θα τον κλείνει φυλακή με προφυλάκηση και θα καταθέτει και στο δικαστήριο. Δεν θα πηγαίνει καν και δεν θα μπορεί καθόλου να ελεγχθεί. Ποια ποιότητα δημοκρατίας είναι αυτή? Είπατε προηγουμένως. Εγώ συμφωνώ, π.χ. σε αντίθεση, συμφωνώ με την άποψη του κ. Φλωρίδη και με την νομοθέτηση που λέει ότι όταν καταγγείλει το θύμα, πρέπει να λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, να αποτρέπεται από τον εισαγγελέα, να αποτρέπεται η πρόσβαση του θήτη. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Δεν διαφωνούμε με όλα, κύριε Γραμματέα. Δεν είμαστε αντιπολιτευόμενοι. Μα είναι αντιληπτό αυτό. Είναι αντιληπτό αυτό. Όπως επιχειρεί να μας κάνει ο κ. Φλωρίδης, όποιος διαφωνεί μαζί του, διαφωνεί με την πολιτική του, θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Με αυτή τη λογική, οι δικηγορικοί σύλλογοι, όλοι πάντα που διαφωνούν με την κυβέρνηση, κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προφανώς αυτή είναι η δουλειά των δικηγορικών συλλόγων. Είναι να λένε τι είναι λάθος. Αντώνη, θέσε το ερώτημά σου στον κύριο Βερβεσό. Όχι επειδή κάνω την πόλη στην κυβέρνηση, αλλά επειδή πρέπει να κάνω κριτική στην κυβέρνηση. Παρακαλώ, πρόεδρε, μιάνω τελεία. Να σας κάνει ο συνάδελφος ο Αντώνης Ραφτόπουλος ένα ερώτημα. Προηγουμένως ότι σε οποιοδήποτε γεγονός βλέπει το φως της δημοσιότητας και ασχολείται πάρα πολύ, ασχολείται πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυβέρνηση φέρνει ένα νέο νόμο. Αυτό που εντοπίζω εγώ είναι ότι πάντα αυτός ο νέος νόμος έχει αυστηροποίηση των ποινών. Αυτό είναι μια ορθή πορεία που παίρνει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αφήνει πίσω άλλα πράγματα πιο σημαντικά από την αυστηροποίηση. Σας θυμίζω, κύριε Αυτόπουλε, καταρχήν έχουν γίνει 19 τροποποίησεις του ποινικού νόμου επί των αυστηρότερων από το 19 μέχρι σήμερα. Είναι όμως η αυστηροποίηση λύση? Ναι, όποιος το πίστεψε αυτό θα πρέπει να δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, να πάρει να μιλήσει με τους υπουργούς δικαιοσύνης των υπολείπων κρατών μελών. Εμείς μιλάμε με τους συναδέλφους μας σε όλη την Ευρώπη, όπως ξέρετε. Είναι προφανές, σας θυμίζω, ότι στη Σουηδία την περίπτωση λέω πάντα με τον Breivik. Την υπόθεση του ανθρώπου που σκότωσε τους νεαρούς εκεί στο κάμπ. Τη νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λοιπόν, αυτό σε λίγα χρόνια θα είναι έξω, σύμφωνα με το Σουηδικό Δίκαιο, και δεν φαντάζομαι ότι η Σουηδία είναι πιο λιγότερο, ας πούμε. Νορβηγία, δεν διορθώνω. Ναι. Έχουμε το πιο αυστηρό πλαίσιο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, γιατί πιστεύουμε ότι το έγκλημα πατάζεται με την αυστηροποίηση. Αν δείτε την ίδια στιγμή τις αιτήσεις εκθέσεις Ελλάς, πόσα εγκλήματα έχουν εξηγιαστεί, ειδικά στον χώρο της μικρής παραβατικότητας, δηλαδή μικροκλοπές, ληστείες, αυτά φθορές, ιδιοκτησίες, αυτά που απασχολούν τον καθημερινό πολίτη, τα ποσοστά εξηγίαση είναι από 42-48%. Και τουναντίον, όταν επιβλήθηκαν αυστηρότερες ποινές, το έγκλημα δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Δηλαδή, βλέπουμε τα βαριά κακουργήματα μετά την αυστηροποίηση των ποινών να έχουν αυξηθεί, να μην έχουν μειωθεί. Δηλαδή, σα θυμίζω την περίπτωση οπαδικής βίας. Τη λέω πάντα σχολικό παράδειγμα. 12 χρόνια, 12 άνθρωποι φάγανε ισόβιες στην υπόθεση Καμπάνου. Μετά από λίγο έγινε η Φιλαδέλφεια, μετά από λίγο έγινε ο Ρέντης. Γιατί εκείνοι δεν επιτράπησαν? Πόσες γυναικοκτονίες έχουν γίνει μετά την αυστηροποίηση του πλαισίου? Φέτος έχουν φτάσει 13. Και σήμερα είχαμε. Και σήμερα είχαμε. Μία, ναι. Μία ακόμη. Γιατί αυτός δεν επιτράπει λοιπόν αυτό το πολύ αυστηρό πλαίσιο στα πλαίσια της γενικής πρόληψης? Άρα σημαίνει ότι η αυστηροποίηση δεν αποδίδει. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι συνεχιζόμενες γυναικοκτονίες, η συνεχιζόμενη παιδική εγκληματικότητα στα σχολεία, το λέει η εγκληματικότητα που γίνεται στις οικογένειες, το βλέπουμε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το ξαναδεί κάποιος από άποψη εγκληματολογικής. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω, κύριε Βερβεσέ, ένα τελευταίο ερώτημα για μια άλλη υπόθεση να μου απαντήσετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, παρακαλώ. Έχετε κάνει μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον νόμο για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, την οριζόντια φορολόγηση. Αν μπορείτε σε ένα λεπτό, παρακαλώ, δώστε μας μια εικόνα, τι είναι αυτό που ζητάτε, ακύρωση του νόμου? Εμείς ζητάμε να ακυρωθεί ο νόμος ως συνταγματικός, διότι είναι το ίδιο με τον νόμο Κατρούγκαλ, τον οποίο τότε τον έβριζε η κυβέρνηση και τον κατηγορούσε και τον λιδωρούσε, γιατί εξομοιώνει ελεύθερους επαγγελματίες με μισθωτούς, διότι δεν είναι μαχητά τα τεκμήρια, είναι αμάχητα. Ό,τι λοιπόν έλεγε η κυβέρνηση κατά του νόμου Κατρούγκαλου και τον τρόπο εισφορολόγησης, τώρα ισχύει για τον τρόπο φορολόγησης, έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας και σήμερα ζητήσαμε ξανά συνάντηση τον Πρωθυπουργό να δούμε αν έλαβε το μήνυμα των εκλογών και σκέφτεται να κάνει κάποιες ερωτικές κινήσεις όπως και ο ίδιος. Εμείς θέλουμε απόσυρση του νομοσχεδίου και ξανά συζήτηση του νόμου, με συγχωρείτε. Και συζήτηση από την αρχή. Όπως προσφύγαμε και κατά του νόμου Κατρούγκαλου, όπως προσφύγαμε και κατά το 387, θα προσφύγαμε και κατά το 5073. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερβεσέ, για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ. Καλό τριήμερο. Σας ευχαριστώ, κύριε.
Γεια σας, να είστε καλά.